πιστεύουμε ότι πρόκειται για παιχνίδια της κυβέρνησης στην πλάτη όλων των Ελλήνων πολιτών οι οποίοι οφείλουν χρήματα και τα δάνεια σήμερα στις τράπεζες. Σε ποιο ακριβώς σημείο το επικεντρώνετε και λέτε ότι πρόκειται για παιχνίδια σε βάρος όλων εμάς, όταν όλα... είναι υπαρκτά τα δάνεια, υπαρκτές οι οφειλές από την άλλη? Υπαρκτές είναι οι οφειλές, κυρία Δουγεράκη. Εμείς έχουμε πάρα πολύ καιρό ζητήσει και σαν ΓΕΣΕΒΕ, αλλά και από ό,τι γνωρίζω και όλοι οι φορείς οι οποίοι ασχολούνται με τα κόκκινα δάνεια και των οικοκυριών αλλά και των επαγγελματιών. Έχουμε ζητήσει από πάρα πολύ καιρό τώρα με γραφτές μας προτάσεις προς την κυβέρνηση και προς τον κύριο Σαββάκη τα δάνεια που είναι στο κόκκινο να μπορούν πριν πωληθούν στα... να τα διαχειριστούν οι δανειολήπτες εφόσον μπορούν να τα πληρώσουν. Και με τη διαδικασία την οποία υπάρχει και με τον νόμο Δένδια, ο οποίος δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Άρα λοιπόν δεν μπορεί σήμερα ο Υπουργός να επικαλείται ότι δεν μπορεί να δεχτεί προτάσεις και ότι η νομοθεσία και η υδροπολογική έχουν ήδη καθοριστεί. Γι' αυτό θεωρούμε ότι παίζεται ένα τεράστιο παιχνίδι στις πάτες όλων των πολιτών. Μάλιστα. Με τελικό στόχο δηλαδή τι? Με τελικό στόχο... Διότι είναι σενάριο κόκκινων... τρομοκρατίας αυτό. Βεβαίως και είναι σενάριο τρομοκρατίας, γιατί ο τελικός στόχος είναι να απολυθούν η πλειονότητα των κόκκινων δανείων σε πάρα πολύ χαμηλές τιμές στα φανς, έτσι ώστε να ελέγξουν την αγορά και, και την ακίνητη περιουσία που υπάρχει σήμερα στη χώρα, αλλά και τις επιχειρήσεις οι οποίες είναι βιώσιμες και ίσως με έναν καλό διακανονισμό θα μπορούσαν να διαπραγματευτούν και να πληρώσουν τα κόκκινα δάνειά τους. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή, από ό,τι γνωρίζουμε, περίπου γύρω στα 60 δισεκατομμύρια είναι τα δάνεια των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Μάλιστα. Ζητούν, λέτε λοιπόν εσείς, να βάλουν στο χέρι και την ακίνητη περιουσία. Είναι το ένα δεδομένο, καθώς είναι και πολύ υψηλό αυτό το ποσό το οποίο αναφέρατε, 60 δις, μόνο για τους μικρομεσαίους. Πείτε μου ωστόσο κάτι. Εσείς από τη δική σας την πλευρά, λέει ο κύριος κριτικός και το ακούσατε. Εμείς δεν μπορούμε να τα αφήσουμε όλα αυτά έτσι να είναι στην τύχη τους, διότι μέσα σε ένα πολύ μεγάλο κυκαιώνα λεπτομεριών μένει απροστάτευτος ο κάθε δανειολήπτης. Θα προσφύγουμε στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Χθες το πρωί τα έλεγε στο Γιώργο Σαχίνη. Οι δικές σας οι προτάσεις εδώ και πάρα πολύ καιρό δυστυχώς πέφτουν στο κενό. Τις αναφέρατε και πριν από λίγο. Προσφυγή στη δικαιοσύνη από εσάς υπάρχει ενδεχόμενο να γίνει ή ήδη την έχετε κάνει, κύριε Λεκάκη? Κυρία Δουγεράκη, αύριο έχουμε μια σύσκεψη στην Αθήνα, το Προεδρείο της ΓΕΣΕΒΕ, προκειμένου να δούμε πώς θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε στο θέμα των κόκκινων δανείων. Για το θέμα αυτό. Θα ξέρω λεπτομέρειες αύριο. Δηλαδή είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο αυτό, θέλετε να πείτε? Είναι ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα. Γιατί εμείς πάρα πολύ καιρό τώρα και σε αλλεπάλληλες συσκέψεις που έχουμε κάνει έχουμε ζητήσει από τον Υπουργό να ενεργοποιηθεί ο νόμος Δένδια, ο οποίος θα ήταν πάρα πολύ ωφέλιμος για τις επιχειρήσεις σήμερα, οι οποίες στενάζουν. Το είπατε και πριν, το αναφέρει και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Αυγενάκης. Με τα ασφαλιστικά, με τα φορολογικά και με τα κόκκινα δάνεια είναι εγκλωβισμένη σχεδόν όλη η αγορά. Μάλιστα. Με μία κουβέντα, τι προβλέπει ο νόμος Δένδια, ο οποίος έχει μπει στο σιρτάρι? Προβλέπει ένα γενναίο κούρεμα από την πλευρά των τραπεζών και τουλάχιστον για τις βιώσιμες επιχειρήσεις, οι οποίες θα εξεταστούν αν είναι βιώσιμες όντως, να μπορέσουν να αποπληρώσουν τα δάνειά τους σε μεγαλύτερη χρονική διάρκεια. Μία δεύτερη ευκαιρία δηλαδή, μια που είναι και ευκαιρία. Το ζητούμενο. Βεβαίως. Κούρεμα και δεύτερη ευκαιρία. Σας ευχαριστώ. Παρότι ο νόμος υπάρχει, οι τράπεζες σήμερα δεν τον εφαρμόζουν, φοβούμενες από την πλευρά των διοικήσεων για να μην έχουν εισαγγελικές παρεμβάσεις στο θέμα αυτό.